Οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο αποδοκιμαζόμενοι από τους φίλους της ομάδας τους. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μια κακή εμφάνιση με αποτέλεσμα να ιτηθεί από την Καλυθέα αυτή τη φορά με 1-0 στο τελευταίο παιχνίδι του Γιάννη Κόλλια ως προπονητή των Ερυθρολεύκων. Είναι πάρα πολύ λυπηρό για μένα να τελειώνω την μικρή περίοδο που βρέθηκα στην ομάδα με μια αποτυχία. Ειλικρινά λυπάμαι, διότι στην περίοδο αυτή τους φιλάθλους τους πίκρανα, το αν προσπάθησα το ξέρουν οι παίκτες. Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει την πρόκληση του στην επόμενη φάση από το πρώτο παιχνίδι, όταν είχε νικήσει 4-1 την Καλυθέα. Ο Φορίκου έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες στον αγώνα. Ο τερματοφύλακας Σουλογάνης ήταν θετικός, όσες περιπτώσεις χρειάζεται να επέμβει. Τον γκολ από τον Τζιμπλίδη με σουτ στο 21ο λεπτό δεν μπόρεσε ο Κατεργιαννάκης, η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Άλβες λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο προπονητής Καλυθέας Νίκος Αναστόπουλος απέφυγε με έντεχνη τρίπλα να απαντήσει στις φήμες που τον φέρνουν ως νέο τεχνικό του Παζιάννενα. Αυτό δεν έχει σημασία αν θα μείνω ή θα φύγω, αφενός, και αφετέρου δεν είναι το θέμα τη